κάτι καινούριο, κάτι άλλο, κάτι λίγο πιο, όχι σοβαρό, αλλά λίγο πιο, είμαι πολύ ενθουσιασμένη για όλο αυτό. Το θεωρείς κάτι έτσι πολύ αστείο? Α, τι εννοείς αστείο? Oh, like χαβαλέ. Και χαβαλέ, αλλά πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή τη λατρεύω γιατί έχει λίγο απ' όλα. Μιλάς πάρα πολύ λίγο στην εκπομπή, αυτό σε ενοχλεί? Ο Κουκούρης ποτέ δεν μου έχει πει τίποτα, δεν ξέρω τι ακούστηκε, αλλά δεν μου έχει πει. Πάντα μου λέει να είμαι ο αυτός μου. Στην αρχή νομίζω είναι λογικό να μην μιλούσα πολύ, γιατί ήταν καινούργια εκπομπή και λίγο ήμουν έτσι, γιατί κοίταγα τι γίνεται γύρω μου, να καταλάβω, εγώ δουλεύω λίγο αλλιώς. Θέλω να δω τι γίνεται γύρω και μετά λέω, okay, πάμε δυνατά, ξέρεις. Και μετά να τα χώσω κάθε Κυριακή, να τα χώσω σιγά σιγά. Κάποιοι σε είπαν ακόμη και γλάστρα, δυστυχώς. Τους καταλαβαίνω, άμα έβλεπα κάποιον στην τηλεόραση και δεν μιλούσε, θα έλεγα αυτό, αλλά εντάξει, αυτό ήταν στην αρχή. Τι να κάνω, να κλάψω, άσε με. Και το καινούριο δίσκο που βγαίνει, τέλος του μήνα, που είναι από ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, που είναι, τα έχουμε κάνει διασκευές, αλλά σε μοντέρνο. Κάνεις και την Πουγιουκλάκη, δηλαδή. Τραγουδάω δύο τραγούδια της. Μάκια μάκια και ρικο 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 κο. Ρικο 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 κο ρικο κο ρικο κο. Ρικο 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 κο ρικο ρικο κο. Έχει πει ο έρωτας στη ζωή σου αυτή την περίοδο? Ορίστε. Είσαι ερωτευμένη? Κοίταξε να δεις. Η ζωή είναι ωραία και μικρή και πρέπει να είμαστε καλά και χαρούμενοι. Σ' αγαπώ πολύ. Πολλά φιλιά σε όλες.